Σοκ στην αθλητική κοινωνία της Καβάλας μετά την απομάκρυνση του προπονητή της Ένωσης Καλαθοσφαίρησης της Καβάλας, Γιάννη Τζίμα. Ο coach που ήρθε από τη Λάρισα και έκανε την Καβάλα δεύτερό του σπίτι, αγαπήθηκε όσο κανένας και οδήγησε την Ένωση από την ανυποληψία της Α2 στα σαλόνια της Α1. Δεν είναι πλέον προπονητής της ομάδος, καθώς χθες το βράδυ η διοίκηση ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας τους μετά τα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα των τελευταίων μηνών. Ο λόγος είναι η πορεία που είχαμε στο πρωτάθλημα, οι συνεχείς ήττες και μάλιστα οι τρεις συνεχείς ήττες μέσα στην έδρα μας από ομάδες οι οποίες είναι των δικών μας φιλοδοξιών, δηλαδή για να μείνουν στην κατηγορία, και γενικότερα η διαχείριση του υλικού το οποίο έχουμε δηλαδή στο ρόστερ και ιδιαίτερα των Αμερικανών μας έκανε να μετά από πολύ καιρό και από πολλή σκέψη να διακόψουμε με τον κύριο Τζίμπα, με τον οποίο Είχαμε συναισθηματικά δεθεί, γιατί ήταν ο άνθρωπος που τα δύο χρόνια που δούλεψε εδώ στην Καβάλα μας ανέβασε στην κατηγορία με τόσες νίκες και με τέτοια λαμπρή πορεία. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό το που θέλει η ομάδα, δηλαδή ένα ηλεκτροσόκ στην ομάδα να συνέλθει πριν είναι οριστικά αργά για αυτήν. Πρέπει να αναλυθούν κάποιες απορίες εάν όντως αυτές οι επιλογές στο ρόστερ ήταν του προπονητή, εάν ζήτησε κάποιους παίκτες που δεν πάρθηκαν, και δεν νομίζω ότι αν μεταφέρθηκε αυτή η αλλαγή που συνήθως δεν είναι αλλάξει, επειδή μπορεί να αλλάξει η διοίκηση και οι παίκτες μέσα σε μία σεζόν πλήρως, να αλλάξει ο προπονητής, να αλλάξει και η ψυχολογία. Δεν νομίζω τώρα ότι αυτή τη στιγμή ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν είναι θέμα ψυχολογίας αν θα πάω να κερδίσω τώρα στον Άρη, αν πάω να κερδίσω στον Ολυμπιακό, έτσι όπως ήταν η παράμετρο. Φυσικά, λίγο ή πολύ, ο καθένας μπορεί να έχει ένα μερίδιο ευθύνης. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αν όντως ήταν οι επιλογές του προπονητή, ναι, να τον αλλάξω. Αλλά εάν δεν ήταν πλήρως οι επιλογές του προπονητή, δεν μπορώ να ρίξω εγώ την ευθύνη του. Ίσως και μάλιστα από ό,τι άκουσα, ήταν ουσιαστικά τη μετέφρασε σαν ομάδα 15-20 ημερών ο coach. Και μου θύμισε κέντρο, συγγνώμη που θα το πω, και σαν φίλαδρος, κέντρο αποκατάστασης παιχτών. Γιατί από ό,τι βλέπουμε, οι περισσότεροι παίκτες ήταν ανενεργοί, ήρθαν από κάποια πρωταθλήματα που δεν ήταν της εμβέλειας, ίσως ακόμα και του ελληνικού. Ίσως έπρεπε να λίγο ακόμα να κάναμε υπομονή στο θέμα του Τζίμα, που ήταν αγαπητός, ναι, μες στον κόσμο, αλλά στο παρκέτι γινόταν το θέμα. Και δεν νομίζω ότι το τόσο μεγάλο μερίδιο ευθύνης, να το πούμε έτσι για να μην τα ρίχνουμε μόνο πλευρά, είχε ο coach. Αντικαταστάτης του Γιάννη Τζίμα στον πάγκο της Ένωσης θα είναι ο γνωστός σε όλους Στίβ Γιατζόγλου, με μεγάλη θητεία σε πάγκους ομάδων όπως ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Ηρακλής, το Εγάλαιο, και σπουδαία καριέρα, κυρίως όμως την δεκαετία του 90. Ο κύριος Γιατζόγλου απουσιάζει τουλάχιστον 8 χρόνια από τους πάγκους ελληνικών ομάδων, καθώς η τελευταία ομάδα που προπόνησε ήταν το Εγάλαιο, ενώ η τελευταία του δουλειά ως προπονητής ήταν πέρσι στην Νότιο Κορέα. Φαίνεται πάντως πως ήταν ηλυμένη η απόφαση πρόσληψης του Στίβ Γιατζόγλου, αφού όπως αποκαλύφθηκε είχε ήδη παρακολουθήσει το μάτς της Ένωσης με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Πιστεύετε ότι αυτό ακριβώς μπορεί να κάνει ο κύριος Γιατζόγλου, ο οποίος αναλαμβάνει? Κοιτάξτε, τον κύριο Γιατζόγλου τον επιλέξαμε γιατί δεν είχαμε και πάρα πολλές επιλογές, κυρίως για τον τρόπο ότι είναι ένας Ελληνοαμερικάνος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει και στο εξωτερικό και κυρίως τον επιλέξαμε για να εμφυσίσει στους ξένους παίχτες να βγάλουν δηλαδή όλη αυτή την ενέργεια την οποία μας σχετικά την έχουν, αλλά μέχρι στιγμής δεν την έχουν δείξει στο γήπεδο. Και νομίζω ότι αυτό και μόνο ήταν το επιχείρημα μέσα από το οποίο οδηγηθήκαμε σε αυτήν την απόφαση. Είναι σαν φίλαθλοι αυτής της ομάδας. Ευχόμαστε μακάρι να αλλάξει. Και δεν είναι θέμα το ποιος θα δικαιωθεί ή όχι, που ήρθε ο Γιατζόγλου ή έφυγε ο Γιάννης ο Τζίμας. Το θέμα είναι αν μπορεί να εμπνεύσει τους παίκτες. Δεν ξέρω
κατά πόσο μπορεί. Από ό,τι γνωρίζω, εντάξει, δούλευε στην Κορέα, ήταν στο ΕΓΑΛΕΟ πριν κάποια χρόνια, 8 χρόνια νομίζω, κάπου έκανε και σαν τεχνικός διευθυντής. Εγώ στο κλειστό το θυμάμαι τελευταία φορά σαν προπονητή στα νιάτα του, θα το πω έτσι, σαν προπονητή στα νιάτα του, σαν παίκτη στα νιάτα του, στο παιχνίδι Ηρακλής Ολυμπιακός που είχε τιμωρηθεί ο Ηρακλής και νομίζω είναι μια Τετάρτη με παίκτη τότε τον Ίγκραμ στον Ηρακλή. Δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως ήταν μια έκπληξη, ούτε δυσάρεστη ούτε ευχάριστη, αλλά λίγο στο το άκουσμα προκαλούσε λίγο γέλιο. Μην τον θάψουμε τον άνθρωπο, αλλά δεν νομίζω ότι με αυτά είναι ακόμα μέσα στα σχέδια, στο σύγχρονο. Όσο και να παρακολουθείς σεμινάρια, όσο και να έχει θεωρία, η πράξη είναι αυτό που μετράει. Καλώς ήταν και ο Γκάλης, αλλά θα το βραβεύσουμε, να το δώσουμε μια πλακέτα, ευχαριστούμε, αλλά δεν είναι προπονητής.